Πού το μωράκι! Πού το μωράκι! Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τι κάνετε και πώς είστε? Ήρθαμε για ένα ακόμα ψάρεμα. Πρωί πρωί. Έχω έρθει τρίκερη. Εκείνη το νησί. Έχω σκοπό να πάω εκεί. Να ψάξουμε καινούργια μέρη. Να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Κάνει κάτι ωραία σηκώματα. Πολύ ωραίες ρηχοπατιές. Και λέω να πάω να τα ψάξω εκεί πέρα. Άμα μας αφήσει και ο καιρός σήμερα. Θα δούμε τι θα δούμε. Λέει λίγο αέρα, δεν πειράζει να μας δροσίσει. Και έχω έρθει από ένα δυνατό τριήμερο, γιατί έχω μεγάλο ρεπό. Και είμαι λίγο ψηλό κομμάτια. Πάμε να δούμε, να ψάξουμε. Θα βάλουμε τη τσιρτούλα μας. Και πάμε μέχρι να πάμε στον τόπο. Να γυρίζουμε γύρω γύρω. Εδώ, fishingpro.gr. Μεγάλο μας σχολικός. Θα έχω και link στην περιγραφή. Από το site των παιδιών. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πήγαμε. Έλα μάξι, θα πιάσαμε στη CD. Πω το μωράκι. Τι είναι ρε φίλε. Για να δούμε. Σα χαζάκι. Κάποια παλαμίδα θα είναι. Έλα το μωράκι. Κάς κυνηγός. Τέτοια πράγματα. Δάσκα είναι και είναι και καλή. Και είναι και πολύ καλή. Μια εδώ κάτσε μαρή. Λοιπόν, πάρ' την δασκούλα στο Spanish Lure. Ωραία, θα γίνει αυτή η λακέρδα όμορφη. Όμορφο ψαράκι, στη σιρτούλα, νάτι. Ορίστε παιδάκια. Τσακ, το φαγιόλο. Λοιπόν, γέμισα αίματα. Τη βολεύω. Και... και συνεχίζουμε. Έλα, μέσα κάτι έπιασα. Κάτι έπιασα, πω το μωράκι. Στην αριδούλα πρέπει να είναι. Κατευθείαν επίθεση με το που ξεκίνησα. Περίεργα κάνει. Πολύ περίεργα. Παίζει να μείνει και στην αλίδα. Στην αλίδα είναι. Έλα το μωράκι. Όμορφη συναγκριδούλα, είναι γύρω στο κιλό. Είναι μικρούλα παιδιά. Θα την αφήσω. Είναι πολύ μικρή. Δεν κάνει. Ούτε κιλό δεν είναι. Κάτσε τώρα, να σε βγάλω ήρεμο όμως, κάτσε.
Μπράβο. Στη δεύτερη ληξιά την έπιασε τη συναγρίδα, παιδιά. Και το είχε φάει πολύ καλά. Πάλι καλά δεν μου τη χάλασε όμως. Θα κάτσω να το εξερευνήσω λίγο εδώ πέρα λίγο. Πώς έχει ενδιαφέρον. Μήπως είναι και τίποτα μεγάλες. Πιο μεγάλες από αυτές βασικά. Γιατί μου φάνηκε πιο μεγάλη, αλλά την είδα στα χέρια μου και ήταν λίγο πιο πάνω από την πιθαμή. Ελπίζω σήμερα να πιάσουμε συναγρίδα, όχι στήρα πάλι. Πάλι και στο σημείο που θα πάω οι στήρες. Όχι ότι μας χαλάει, αλλά θέλω να σου πω κάτι διαφορετικό, ρε παιδί. Και δεν μπορώ να πάω στο Αιγαίο, παιδιά. Μπας και βρω τις μεγάλες πάλι. Δεν μπορώ να πάω γιατί έχει πολύ κύμα και δεν μπορώ ούτε καν να μπω μέσα. Και για βάνη που πήγαμε εχθές, πολύ κύμα, παιδιά. Αν μπορούσα να πω, παλεύεται. Αλλά δεν με αφήνει ούτε να πω. Από τη μέρα που έχω βγάλει την 12άρα, από τότε έχω να πάω. Έλα Μάκης, live strike. Μαύρο. Είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Άτσε βρε. Μα κάνει κεφάλια τώρα. Πάει βόλτα. Δεν είναι μαύρο. Κάτι άλλο είναι. Έφυγε. Ξυψάρισε. Κάτι άλλο ήταν, παιδιά. Και έβαλε και ψάρι. Έβαλε ψαράκι. Και δεν το είδα τι ήταν. Ένα σουγάρι. Να το φαγητό του. Α, ωραίο σημείο εδώ. Στην αρχή νόμιζα τα μαύρα, έρχονταν σαν χαζό. Μετά έκανε τις τρέλες του. Μπορεί να είναι καμιά ντάσκα, παιδιά. Τόση ώρα ρίχνω από έξω προς τα, από μέσα προς τα έξω. Θα γυρίσω λίγο έξω προς τα μέσα. Μπορεί να ήταν και κανένα φαγκρί, παιδιά, αυτό που μου φύγε. Μία έτσι που στα μέσα εδώ.
Πού το μωράκι. Πού το μωράκι. Πού. Πού το καταβασμό μου πήγε. Στο καταβασμό μου πήγε η Ρουφιάνα. Στην αγρίδα πρέπει να είναι. Στην αγρίδα είναι, παιδιά. Από τα κεφάλια, έτσι. Μπα. Στήρα είναι. Στήρα είναι, παιδιά. Στήρα είναι, παιδιά. Και είναι και μεγάλη. Και είναι και μεγάλη. Και είναι και μέσο. Μέσα από όπου είναι το κλέφτη. Το κλέφτη. Να τον κλέφτη, παιδιά, στο τσάκ. Από τον κλέφτη πίσω. Ω, κοιτάξτε που πιάστηκε. Απίστευτο. Απίστευτο. Κοιτάξτε, παιδιά, πως πιάστηκε. Κοιτάξτε πως πιάστηκε, παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, απίστευτο, πω πω, πάρτε την η όμορφη, είναι 4-4,5 είναι και αυτήν, πάρτε την η όμορφη, το βγάλαμε το μωράκι και σήμερα, έχω και το καίκι πιπί, μας μαζεύει δίχτυα και πέρασε και από εδώ, πάρτε το μωράκι, όπω πω πω πω, και περιμένει φουλ φαγωμένη, ναι, έχει στο στόμα βλακής, αυτά είναι. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε, αν σας αρέσει τα βιντεάκια μου μαζί με τα ψαράκια μου, ψαρεύουμε χωρίς βυθόμετρο και βγάζουμε τέτοια ωραία μωράκια. Άντε γεια! Άντε γεια! Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο και το ψάρεμά μου έχει τελειώσει, παιδιά. Δεν μπορώ να ψαρέψω άλλο. Αυτά λοιπόν. Τη βολεύω και ίσως κάνω καμιά συρτή έτσι. Δεν μπορώ να πιάσω άλλο ψάρι, έχω τερματίσει φουλ. Λοιπόν, άντε γεια και σήμερα. Έλα στο ψάρεμα. Πάω προς τα έξω. Θα έχω λίγο δρόμο. Θα βάλω να κάνω συρτή με το τεχνητό της Spanisflur στο Βεψιλιντάσκα μέχρι να πάω έξω. Αυτά. Το νωρίς το ψάρεμα σήμερα. Η ώρα είναι το ακριβώς 9:30 και δεν μπορώ να ψαρέψω άλλο. Λοιπόν, πάμε έξω και τα λέμε στην παραλία όταν φτάσω. Λοιπόν, μάγκες μου, έφτασα έξω. Έκανα 3 χιλιόμετρα πιδάλι non-stop στα 45 λεπτά. Ξεκίνησα 9:30 και έφτασα 10:15. Λοιπόν, πάμε να τσαβάρουμε τη σιρτή. Να βγάλουμε τη σιρτή. Άντε για νεράκι. Για να δούμε. Καλημέρα. Τι κάνουμε, καλημέρα. Εννοείται.
Περίμενα να έρθω από εκεί. Α, έχει σκαλοπάτι εδώ. Ρίχνουν για κανένα τα πόδια και πιάσει με τι πέτρε και δεν βγαίνει. Όχι, ψάρια. Έβγαλα μια ντάσκα στη συρτή και μια στήρα. Καλά είναι. Η πράσκα καλή και η στήρα ακόμα καλύτερη. Βγήκε ο μεζές. Κάνε ανάποδα για να πας σε μέσα για να το κάνει. Βλέπεις. Και πόδια από κόκκουρα. Όπου, πως πιάσεις η αίσθηση. Έχει πέτρες, δεν βλέπεις, γίνεται. Άσε με λίγο. Ναι, αφήνω. Μόνο στους αμέσα να τραβήξεις για να βγει. Δεν έχει ψη, είναι σε διχάλα. Τα πόδια έχει εδώ. Έχει καπό. Όχι. Έχει καπό, αφού έχει τα εχθρά. Α, ναι. Για μόλα λίγο. Δεν έχεις άλλο. Αφήστε το ξύλο. Όχι, όχι, όχι. Τράβα. Έλα, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Είχε δει να σε διχάλα. Α, πέτρισα το. Δεν ρίχνω, χάρη μου. Αλλά έτσι πάει παραμέσα. Και τώρα είναι μια γειτόνισσα και την αυδείξει. Μένει απέναντι. Και λέω από πέρα τώρα πώς να έρθω. Καλά, ναι. Τι να πάει. Και λέω τώρα είναι ευκαιρία, είδα εσύ ένα, λέω είναι ευκαιρία. Από πού είσαι. Από το Βόλο. Από το Βόλο. Από το Βόλο είσαι. Ναι. Ήρθανε προχτές για ένα ζυγάρι. Από τον Πειραιά! Αλήθεια! Πω, λέω, και πώς ξάπησαν εδώ! Είχαν πάει λέει στο Φίλιο, λέει, ωραία λέει είναι εδώ! Για χαρά! Ε, ναι! Εδώ είμαστε ήδη πολυτελεία! Εδώ είναι, λέω, καλά! Ένας πιθερός με τον Βόλο και ρίχνει! Καλά μια τέτοια, αλλά δεν έβγανε πίσω αυτό το μέρος απίσης, δεν έβγανε καθόλου! Εγώ έβγαλα αυτό και αυτό. Το άλλο δεν το είδα. Ποιο είναι? Στήρα. Α, τάλο. Μια η στήρα και τάλο τι είναι? Δάσκα. Μπράσκα. Δάσκα, δάσκα. Α. Εγώ. Κάνει ωραία σκέψη. Πώς τα λέμε στο Βόλο εμείς, λεκατίκια. Αυτό λες, λεκατίκια, μάλιστα, ναι. Ωραίο είναι και αυτό. Ωραίο. Εδώ. Μπράβο. Αυτό βγάλαμε. Καλά είναι. Τουλάχιστον βγήκε κόπο. Βέβαια. Αυτό είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Άντε, να είσαι καλά. Και βγάλαμε γι' αυτό, για να το ζήσει. Να δούμε τι κάναμε. Εγώ πιστεύω ότι περάσαμε το όριο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ζητήσουμε την δασκίτσα μας. Όρι είναι μεγάλη. 2,5 κιλά είναι. Είναι 2,5 κιλά αυτή. Η στήρα. Η στήρα είναι 4,5 κιλά παιδιά. Όσο πάμε και ανεβαίνουμε, 3200, 4200,
4500. Πάμε, δεν χωράει άλλο το αμπάρι, παιδιά. Αυτά. Τι να πω ρε φίλε. Εδώ τα σκίτσα μας και η στηρίτσα μας. Αυτά είναι παιδάκια τα σήμερα. Τέλος το ψάρεμα. Fishingpro.gr. Εδώ, μεγάλο μας χορηγός. Βλέπετε. Θα έχω και link στην περιγραφή από το site των παιδιών. Να πάρετε τις, αν θέλετε, τις περίφημες σιλικόνες. Το έχω ξαναπεί εδώ. Γύλος, τα πιάνει όλα. Είδατε πόσα χτυπήματα είχα το πρωί. Δεν πειράζει όμως, δεν βγαίνουν όλα και δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε και όλα. Αυτά. Ελπίζω να τα απολαύσατε όπως εγώ. Όπως είδατε και εκεί, δεν ξέρω αν είδατε το καϊκί που μάζευε τα δίχτυα. Εγώ ψάρευα δίπλα και έβγαλα και ψάρι. Οπότε ψαρεύουμε όλοι και πιάνουμε όλοι ψάρια. Δεν έχει, επειδή ψάρεψα εγώ, δεν θα πιάσω άλλους ψάρια. Αυτά. Λοιπόν, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο ψάρεμα. Άντε, γεια!